Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μας έχουμε δηλώσει ότι δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του αθλητισμού και όλων των αθλημάτων. Αθλητισμός όμως σημαίνει και ασφαλείς συνθήκες ανάπτυξης των αγωνισμάτων, ασφαλείς συνθήκες κατά την διοργάνωση διοργανώσεων αθλητικών και αγώνων. Σε μια εποχή όπου η λέξη ασφάλεια και υγεία έχει ιδιαίτερα ξεχωριστή σημασία, ο Δήμος μας, έχοντας ολοκληρώσει μια πολύ μεγάλη προμήθεια αυτόματων απεινιδωτών και ιατρικών συλλογών και έχοντας αδειοδοτήσει τις αθλητικές του εγκαταστάσεις, προχωρά πλέον και σε πράξεις ουσίας που είναι η εκμάθηση, η επίδειξη και γενικά όλη η διαδικασία αυτή που ευχόμαστε μεν να είναι αχρίαστη, είναι όμως απαραίτητη να την γνωρίζουν οι πάντες, έτσι ώστε σε περίπτωση οποιοδήποτε περιστατικού να έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες και αν χρειαστεί και με τη χρήση απεινιδωτή. Σε μια πολύ πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με το ΕΚΑΒ Λαμίας και τον Σύλλογο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, τους οποίους θέλουμε να ευχαριστήσουμε, πραγματοποιούμε σήμερα, μόλις το επέτρεψαν οι συνθήκες, τις πρώτες πράξεις επιδείξεως και εκμάθησης της χρήσης των απεινιδωτών και των ιατρικών συλλογών από εξειδικευμένο στελεχειακό δυναμικό του ΕΚΑΒ. Είναι εδώ οι εκπρόσωποι όλων των αθλητικών συλλόγων των ομαδικών αθλημάτων, του βόλεϊ, του χάντμπολ και του μπάσκετ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εκπρόσωποι των συλλόγων του υγρού στίβου, των αθλημάτων της πισίνας και βέβαια και οι εκπρόσωποι στο επόμενο στάδιο των αγωνισμάτων του στίβου. Και στη συνέχεια βέβαια και τα άθλημα του ποδοσφαίρου με σεμινάρια τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις, επιτόπου δηλαδή στους χώρους, θα γίνει και εκεί η αντίστοιχη εκπαίδευση. Επαναλαμβάνουμε ότι οι ασφαλείς συνθήκες άθλησης είναι για μας μια προτεραιότητα, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο αθλητής, ο αθλούμενος, ο προπονητής, ο γυμναστής, ο δημότης, ο θεατής να αισθανθεί ότι μπορεί να απολαμβάνει τα ωφέλη της άσκησης και του αθλητισμού.